ό,τι πρέπει να πάρουν, από μολύβι μέχρι τσάντα, ό,τι χρειάζεται ο καθένας, θα είναι λίγο πιο δύσκολα. Θα είναι λίγο πιο δύσκολα, όμως συζητώ και με τους συναδέλφους μου και με το προσωπικό εδώ, με την απαραίτητη οικονομία νομίζω ότι θα έρθουν στα ίδια. Δηλαδή δεν είναι λόγος να σπαταλάμε τη γραφική ύλη, να πετάμε τα προϊόντα. Αν πάρουμε καλά ποιοτικά προϊόντα, τα οποία μπορεί να έχουν μια μικρή αύξηση από πέρσι, μπορούμε να περάσουμε τη σχολική περίοδο ακόμα και με τα ίδια λεφτά, πιστεύω. Πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσει η έρευνα αγοράς? Γιατί φαντάζομαι οι γονείς πρώτα θα δουν και μετά θα αγοράσουν. Ναι, ήδη σας πληροφορώ ότι έχει ξεκινήσει. Τουλάχιστον στο κομμάτι της τσάντας και της κασετίνας. Ήδη υπάρχει κίνηση, ήδη όχι μόνο κοιτούν, αλλά και αγοράζουν, διότι αυτή τη στιγμή στα μαγαζιά υπάρχει και προϊόντα τα οποία είναι αγορασμένα πριν από την κρίση. Με άλλα λόγια, μπορείς να βρεις και τσάντες και κασετίνες και τετράδια και μολύβια με τιμές πριν τις κρίσεις. Ουσιαστικά δηλαδή χωρίς αυξήσεις.